Πολύ καυτά θέματα, ιδιαίτερα των ιδιωτικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών. Η κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει όλες τις πολιτικές ισορροπίες, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα για το συγκεκριμένο θέμα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις θα τεθεί ενώπιον της αυριανής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Και το ερώτημα είναι κατά πόσον επιβάλλεται ή όχι τροποποίηση του Συντάγματος για να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή κατά πόσον. Και η πλειοψηφία που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Βουλή. Αναμένονται εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι και το θέμα των δημοπρασιών ακινήτων. Η κυβέρνηση έχει δέσμευση να ψηφιστεί συγκεκριμένη νομοθεσία μέχρι τον Απρίλιο. Κέρδισε δηλαδή έναν μήνα κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Και αναμένεται να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες ακινήτων από πλευράς τραπεζών εντός του καλοκαιριού. Και δεν θα περιλαμβάνονται, να πούμε, σε αυτά η πρώτη κατοικία, καθώς η πρώτη κατοικία είναι ξεχωριστή νομοθεσία που θα ψηφιστεί στο τέλος του 2014. Ενώ η κυβέρνηση καλείται να, στην ουσία, να επιβεβαιώσει και τις εκτιμήσεις της Τρόικα για ύφεση φέτος 4,8% και για ανεργία η οποία δεν θα ξεπεράσει το 20%.